Καλώς ήρθες στο βίντεο που φτιάχνουμε ένα υπέροχο κέιν χιονονιφάδα. Έχω επιλέξει να δημιουργήσω τη χιονονιφάδα από μπλε και λευκό φαινομενικά, αλλά δεν είναι λευκό στην πραγματικότητα. Είναι μία μίξη translucent, pearl και λίγο λευκό. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Ξεκινάω λοιπόν με το μπλε. Όπως βλέπεις το είχα κάνει στρογγυλό, δεν το έδειξα αυτό στο βίντεο, είναι πολύ απλό. Και τώρα με αντικριστές κινήσεις του δίνω σχήμα ρόμβου και χρησιμοποιώ και αυτό το ακριλικό πλακάκι. Βασικά είναι κάτι που έχω δημιουργήσει από υγρό γυαλί για να οξύνω τις γωνίες και ο ρόμβος να έχει τέλειο σχήμα. Στη συνέχεια παίρνω το άσπρο, κόβω τις άκρες που δεν μου χρειάζονται και θα ντύσω ουσιαστικά τον ρόμβο με το λευκό χρώμα. Κόβω επομένως τα κομμάτια και ντύνω κάθε πλευρά ξεχωριστά. Σιγουρεύομαι ότι έχω κλείσει τις ενώσεις και θα χρησιμοποιήσω πάλι το ακριλικό πλακάκι για να οξύνω και πάλι τις γωνίες και να είναι όσο πιο σωστά φτιαγμένος ο ρόμβος γίνεται. Τώρα παίρνω πάλι λευκό, το οποίο έχω ανοίξει σε πιο λεπτό φύλλο από ότι τύλιξα το ρόμβο. Ωστόσο, αν το ξανά έκανα από την αρχή, θα έκανα όλα τα σημεία που είναι λευκά, θα τα έκανα πιο παχιά, για να φαίνεται πιο έντονα. Και όπως βλέπεις τώρα, έχω δημιουργήσει ουσιαστικά μία γωνία, στην οποία μέσα έχω βάλει το ρόμβο μου. Τώρα φτιάχνω τριγωνάκια. Τι κάνω, δηλαδή κάνω reduce όπως θα κάναμε σε τριγωνικό cane, χωρίς να είναι cane, είναι απλά ένα κομμάτι μπλε πυλού. Κάνω λοιπόν τριγωνάκια τα οποία θα βάλω στις νέες γωνίες που έχουν δημιουργηθεί. Οξύνω πάλι τις γωνίες μου με το ακριλικό πλακάκι και ο λόγος είναι ότι θέλω να μπουν πολύ καλά στη θέση τους, όπως βλέπεις να μην έχει μείνει αέρας. Και τώρα παίρνω λίγο μπλε, το οποίο το ανοίγω σαν μακαρονάκι. Α, όχι, τριγωνάκι το κάνω τελικά. Παίρνω λοιπόν λίγο μπλε, κάνω ένα πιο μικρό τριγωνάκι, το κόβω στη μέση και θα βάλω στη μία πλευρά του τριγώνου λευκό και θα τα τοποθετήσω έτσι όπως βλέπεις στο βίντεο στο κέιν που φτιάχνω. Τώρα θα πάρω λίγο μπλε, το οποίο το ανοίγω όπως όταν πλάθουμε κουλουράκια, σιγουρεύομαι εκεί πέρα ότι είναι στο σωστό ύψος, και παίρνω λίγο λευκό με το οποίο τυλίγω το μπλε. Στη συνέχεια παίρνω και μπλε όπου θα τυλίξω αυτό που έχω φτιάξει, αλλά δεν θα το τυλίξω εντελώς όπως βλέπεις, αφήνω λευκό ανάμεσα γιατί θέλω το λευκό που έχω αφήσει να ενώνεται με το λευκό της κορυφής του ρόμβου. Θα δεις τώρα πως θα το τοποθετήσω. Βλέπεις λοιπόν, ενώνεται το λευκό του ρόμβου με το λευκό που έφτιαξα τώρα και ξεκινάω και πάλι να φτιάχνω τριγωνάκια για να καλύψω τις γωνίες. Ουσιαστικά θέλω να δημιουργήσω ένα τρίγωνο. Κάνω λοιπόν πάλι reducing. Θα με συγχωρήσει που φαίνονται κάθε τόσο τα μαλλιά μου στην οθόνη και ήμουνα και αχτένιστη, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Τώρα έχασα ένα σημείο του βίντεο που σου δείχνω πως το γεμίζω, αλλά ουσιαστικά απλά έχω γεμίσει μπλε τα σημεία εκείνα που σου έδειξα πριν στο τρίγωνο και τώρα κάνω reducing όπως κάνουμε στα τρίγωνα cane. Δεν έχω αφήσει πάρα πολύ ώρα το reducing για να μην είναι βαρετό, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να μην το δείξω και καθόλου, γιατί πρέπει να δεις και τις κινήσεις που κάνουμε για να πετύχει το σωστό reducing. Οπότε επιμικρύνουμε λοιπόν το cane, γυρνάμε γύρω γύρω δηλαδή και πατάμε με τα δάχτυλά μας στις δύο πλευρές και η άλλη πλευρά ακουμπάει στο τραπέζι. Και όταν φτάσουμε σε ένα μήκος που το επιτρέπει, μπορούμε να κάνουμε και την κίνηση που μόλις είδες, δηλαδή μια στριφογυριστή θα έλεγα κίνηση, για να βοηθήσουμε το κέιν να μεγαλώσει πιο γρήγορα.
Βλέπεις ότι κάνω την ίδια κίνηση που σου περιέγραψα πριν, δηλαδή μία πλευρά στο τραπέζι και με τα δάχτυλα τις δύο άλλες πλευρές, αλλά καμπυλώνω και λίγο το κέιν, γιατί αυτό με βοηθάει να κάνει reducing πιο γρήγορα. Θα μετρήσω να δω αν είναι όσο το χρειάζομαι. Δεν ήταν όσο το χρειάζομαι, το επιμικρύνω κι άλλο, γιατί θέλω να με φτάσει ώστε να κόψω 6 ίσα κομμάτια. Τώρα είναι πολύ κοντά σε αυτό που χρειάζομαι, οπότε το επιμικρύνω κοντά στο χάρακα για να σιγουρευτώ ότι έχω όσο θέλω και κόβω τα 6 κομμάτια. Όπως βλέπεις έκοψα 7 καλού κακού, δηλαδή προτιμώ να έχω λίγο παραπάνω γιατί κάτι μπορεί να πάει στραβά. Ενώνω τα 3 κομμάτια με τον τρόπο που βλέπεις στην εικόνα και στη μέση θα βάλω ένα λευκό μπαστούνάκι για να κλείσει εκεί, για να κλείνει εκεί το κέντρο, να μην μείνει κενό. Και φτιάχνω και τα άλλα 3 κομμάτια μου ώστε να έχω τα 2 μισά της χιονονιφάδας και τώρα θα τα ενώσω. Αφού ενώσω τη χιονονιφάδα, την τίνω με μπλε πυλό. Κάνω 2 στρώσεις ουσιαστικά εξωτερικές με τον μπλε πυλό. Επειδή δεν βλέπω καλά, κάποια πράγματα τα κάνω πολύ κοντά μου, οπότε δεν τα πιάνει η κάμερα, αλλά ευτυχώς εδώ μπορείς να δεις ότι κάνω reducing στο κύλινδρό μου. Ουσιαστικά το μετατρέπω σε κυλινδρικό cane και κάνω reducing σε αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο το κυλινδρικό cane σε σχέση με τα άλλα είδη, με τα άλλα σχήματα, γιατί από ένα σημείο και μετά μπορούμε να το ρολάρουμε και στην επιφάνειά μας, αρκεί να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει μείνει μέσα αέρας. Και κόβω στη μέση για να δω τι έχω φτιάξει και τώρα θα δεις την υπέροχη χιονονιφάδα μας. Έχει γίνει λοιπόν πολύ ωραίο το σχέδιο. Το μόνο που θα άλλαζα να το ξαναέφτιαχνα θα ήταν να κάνω πιο παχιά τα λευκά μου σημεία. Εσύ αν χρησιμοποιήσεις λευκό δεν χρειάζεται να τα κάνεις πιο παχιά από ό,τι τα έχω κάνει εγώ στο βίντεο, αλλά εγώ που χρησιμοποίησα translucent pearl και λευκό, η διαφάνεια τα κάνει να φαίνονται λίγο λιγότερο έντονα και αυτό δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έκανα reducing λίγο ακόμα ώστε το ένα από τα κομμάτια να το χρησιμοποιήσω σε μικρότερο μέγεθος και βλέπεις και τη διατομή του μικρότερου cane, είναι προφανώς η ίδια με του μεγαλύτερου αλλά σε μικρότερη διάμετρο. Αυτό ήταν το cane χιονονιφάδα. Μπορείς να μπεις να δεις και τα υπόλοιπα canes που βλέπεις στην οθόνη που τα έχω ανεβάσει σε βίντεο και γράψε μου στα σχόλια ή κάνε like αν θέλεις να φτιάξω και κάτι συνδυάζοντας όλα αυτά τα cane για να δούμε τι τα κάνουμε και τι μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν τα φτιάχνουμε μόνο για τη χαρά της δημιουργίας, αλλά έχουν και πρακτική χρήση. Είμαι η Δέσποινα από το Δέσποινα Studio και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.